Θα συζητήσουμε λοιπόν γι' αυτό με τον υποψήφιο στην πρώτη Αθήνας και δημοτικό σύμβουλο με την λαϊκή συσπήρωση, τον κύριο Βουρδουμπά. Χάρη με τον οποίο θα μπορούσαμε κάτι να συζητήσουμε και τι έγινε στον τελικό. Δεν ξέρω αν τον είδε, αλλά τέλος πάντων, επειδή ασχολήθηκε με τον μπάσκετ. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Λεάνη, δυστυχώς ήταν δύσκολη ώρα. Ναι, την ήταν έπεσα δύσκολη, μαζί τα αποτελέσματα μαζί με τον τελικό. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Μόνο μερικά highlights καταφέραμε να δούμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, εύχομαι τώρα που θα αποσυμπιεστείτε να μπορέσετε να το δείτε έστω και on demand, να έχετε μία εικόνα. Πάμε όμως σε αυτό που έχουμε εικόνα. Έχουμε αυτό που είπαμε που είναι πολύ 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 σημαντικό, γιατί μιλάμε και για το ΚΚΕ, 125.000 περισσότερες ψήφοι. Ναι, κοιτάξτε, ήταν ένα θετικό αποτέλεσμα αναμφισβήτητα. Είναι σημαντική άνοδος και σε απόλυτο αριθμό και σε ποσοστό. Και να πούμε για κάτι άλλο, κύριε Δεμπουδουμπά, γιατί αξίζει να το σημειώσουμε. Δεν είναι εύκολο ένα κόμμα σαν το ΚΚΕ να κάνει αυτό το άλμα. Γιατί για άλμα πρόκειται. Δεν είναι μικρό βήμα, είναι ένα άλμα. Σίγουρα δεν είναι εύκολο και σίγουρα αν δούμε και ορισμένα ακόμα πιο σημαντικά ποιοτικά στοιχεία που υπάρχουν στο αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα είναι συγκεκριμένες εργατικές λαϊκές γειτονιές, ιδιαίτερα στην Αττική, όπου η αύξηση του ποσοστού και του αριθμού των ψήφων που απέσπασε το ΚΚΕ είναι ακόμα μεγαλύτερη. Είναι αυτά τα ελπιδοφόρα στοιχεία που έχει το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα, τα οποία δίνουν μια χτίδα, να το πω έτσι, αισιοδοξίας, ακόμη και σε κόσμο, αν θέλετε, που δεν ψήφισε τελικά το ΚΚΕ, το σκέφτηκε, το εκτιμάει. Και δίλιασε για μία ακόμη φορά, ας το πούμε κάπως έτσι. Και ναι, πηγαίνοντας προς την κάλπη, τελικά κυριάρχησαν ορισμένα διλήμματα, από αυτά τα εκβιαστικά διλήμματα που πάντα είναι στο προσκήνιο σε εκλογές. Τώρα, έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση στα κοντά, έτσι. Όλα δείχνουν ότι θα πάμε στις 25. Το ΚΚΕ τι λέει για τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση? Γιατί καταλαβαίνετε, γιατί το λέω αυτό? Γιατί το ΚΚΕ το έλεγε αυτό και ζητούσε από τους ψηφοφόρους να απεμπλακούν από τα διλήμματα. Έχει μια πρώτη θετική κίνηση προς το μέρος του και τώρα βλέπει ότι ένα τεράστιο κομμάτι απολειών από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι το βασικό, το οποίο το λέγαμε και προεκλογικά και θα συνεχίσουμε να το τονίζουμε και τώρα κουβεντιάζοντας με τους εργαζόμενους και τους νέους με τους οποίους επικοινωνούμε, είναι ότι είναι προδιαγεγραμμένο το πρόγραμμα της επόμενης διακυβέρνησης. Είτε αυτή είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι προς τα εκεί πάμε, είτε μια κυβέρνηση συνεργασίας που θα μπορούσε κατά τη γνώμη μας να προκύψει από σήμερα. Ακριβώς γιατί υπάρχει προγραμματική. Δεν το θέλει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν το θέλει η κυβέρνηση. Δεν το θέλω. Ναι, υπάρχουν ειδικοί τους λόγοι και κυρίως, αν θέλετε, ο βασικός λόγος, πέρα από τα παζάρια και το ποιος θα πάρει ποια θέση στο επόμενο κυβερνητικό σχήμα, ο βασικός λόγος είναι για να πάνε σε δεύτερες εκλογές, για να μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο τα διλήμματα και την τρομοκρατία σε έναν κόσμο, για να εφαρπάξουν την ψήφο τους. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνουμε εμείς. Ό,τι και να γίνει πάντως, αυτό που θεωρούμε ότι πρέπει να έχει δεδομένο ο εργαζόμενος, είναι ότι θα έχουμε μια κυβέρνηση που θα έχει αντιλαϊκό πρόγραμμα το επόμενο διάστημα. Έρχεται νέο κύμα δηλαδή αντιλαϊκών μέτρων και για να υλοποιηθούν τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης και για να προχωρήσει ακόμα περισσότερο η πράσινη μετάβαση και για να προχωρήσουν μια βασικές δεσμεύσεις και να υλοποιηθούν που έχει η χώρα μας σε σχέση με τον ΝΑΤΟ, τη συμμετοχή της, την εμπλοκή στο Μακελιό στην Ουκρανία, διευθετήσεις στο Αιγαίο. Με αυτή την έννοια, κατά τη γνώμη μας, και έχοντας πλέον και μια ολόκληρη εμπειρία από όλο το προηγούμενο διάστημα που ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και είδαμε τι είδους αντιπολίτευση ουσιαστικά δεν έκαναν ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ. Το πραγματικό. Και νομίζω ότι ένα κομμάτι του λαού γι' αυτό επέλεξε και το ΚΚΕ. Σωστά, σωστά, έτσι είναι. Και από ποια σκοπιά γίνεται κιόλας η αντιπολίτευση, ξέρετε, ποιον ειδών συμφέροντα υπηρετεί μια αντιπολίτευση. Λέμε λοιπόν ότι το πραγματικό δίλημα εν όψη των εκλογών που θα γίνουν από ό,τι φαίνεται 25 Ιουνίου ή 2 Ιουλίου είναι ποια θα είναι εκείνη η δύναμη και πόσο ισχυρή θα είναι που θα σταθεί απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πώς δηλαδή θα υπάρχει μια εργατική κυβέρνηση. Στην ισχυρότατη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ορίστε. Στην ισχυρότατη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε ισχυρή κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία πήρε μια νέα ισχυρή εντολή, που κατά τη γνώμη μας βέβαια οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και στο γεγονός ότι το δεύτερο και το τρίτο κόμμα που ήταν στην αντιπολίτευση το προηγούμενο διάστημα, επί της ουσίας ήταν συμπολίτευση. Και αυτό το πράγμα έδωσε τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία να εμφανίζεται δικαιωμένη για την πολιτική της, η οποία βέβαια ήταν μια πολιτική βαθιά αντιλαϊκή, ταξική πολιτική
και με σημαντικές συνέπειες στην καθημερινότητα και στα προβλήματα της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού. Εκτιμάτε ότι σε αυτή τη δεύτερη εκλογή αναμέτρηση, κύριε Βουρδουμπά, το ΚΚΕ θα πιεστεί? Σε επίπεδο ψηφοφόρων, καταλαβαίνετε, πάντα υπάρχει αυτή η ιστορία ότι, ξέρετε, χάνεται το αντίπαλο δέος απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, να οργανωθούμε, να είναι πιο η ψήφος πιο ουσιαστική και τέτοια και τα γνωστά. Τα έχει ζήσει και στο παρελθόν αυτά το ΚΚΕ. Νομίζω μπορούμε να δούμε και ανάποδη ανάγνωση σε αυτό. Σαφέστατα. Όχι απλά δεν θα πιεστούμε, αλλά ακριβώς επειδή υπάρχει πολύ μεγαλύτερο κομματικό που μπορεί να αντιληφθεί αυτό που του λέμε, ότι το ΚΚΕ μπορεί να είναι το αντίπαλο δέος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αυτό μπορεί να δώσει όθηση και να απελευθερώσει, αν θέλετε, και δυνάμεις σε έναν κόσμο ο οποίος το σκέφτηκε, έφτασε πολύ κοντά στο να ψηφίσει το ΚΚΕ, το εκτιμάει για τη δράση. Να απελευθερώσει ακόμα περισσότερες, εννοείται, δυνάμεις. Ακόμα περισσότερο και να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη άνοδος του ΚΚΕ στις επόμενες εκλογές. Ναι, υπάρχει αυτή η ανάγνωση. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Σας ευχαριστώ λίγο, κύριε Λεάνη. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια.